Σήμερα έχουμε πάλι δύο γιορτές. Μία γιορτή είναι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Είναι αυτός ο παππούλης, ο οποίος μας είπε ποιο δρόμο παίρνουμε, ποια σκάλα ανεβαίνουμε για να βρεθούμε στον Παράδεισο. Τώρα, άμα το διαβάσει κανένας όμως όλο αυτό το βιβλίο του, από τη μια μεριά χαίρεται και από την άλλη μεριά εγώ τουλάχιστον. Σε πιάνει και λίγο λες, πω πω Θεέ μου, πού να τα βρω αυτά όλα τώρα. Και ταπείνωση και υπομονή μεγάλη και αγάπη και υπακοή και προσευχή και άσκηση. 30 σκαλοπάτια είναι να ανεβείς. Και όμως, πάλι λαχταράει και ένα βήμα να κάνουμε εμείς. Λαχταράει ο Θεός να μας πιάσει όπως έπιασα εγώ το παιδάκι και να μας τραβάει προς τα πάνω να κάνουμε και το επόμενο. Ας τον βρε εδώ να τραγουδάει. Ας τον να τραγουδάει. Τόσο κόπο κάναμε. Γι' αυτό λοιπόν, με όρεξη να κάνουμε για το Θεό πράγματα. Γιατί ο Θεός με όρεξη και με λαχτάρα μας περιμένει. Και μας περιμένει πρωινά, μεσημεριανά, βραδινά. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι δίπλα μας, γύρω μας, υπάρχουν όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν για τον Χριστό. Και πολλές φορές κρύβουν αυτά που κάνουν για τον Χριστό και για την ψυχή τους. Τα κρύβουνε. Τότε είναι μεγαλείο. Όταν τα κρύβεις, μεγαλείο. Γιατί αυτή είναι η ταπείνωση. Να μην φαίνεται. Θυμάμαι μια φορά, μου λέει μια γιαγιά για ένα εγγόνι της που την είχα μαθήτρια. Μου λέει, πάτερ, θα σου εξομολογηθώ κάτι. Αυτό το κορίτσι έχει πολύ προσευχή. Άρχισα λοιπόν να την παρακολουθώ, πώς μιλούσε, τι έλεγε. Δεν τα δείχνε όμως. Δίνονταν όπως όλα τα άλλα τα παιδιά, πολλές φορές με παντελόνι, τις αυτά, σύγχρονο ντύσιμο. Και κάποια στιγμή που είχαμε πάει η εκδρομή και είχαμε όρεξη και θέλει και αυτή να μου μιλήσει, κατάλαβα πόσο βαθιά προσευχή έκανε. Πόσο μακριά, πόσο ψηλά είχε φτάσει. Από τότε άρχισα να το προσέχω και κάποια στιγμή βρήκα μια μαθήτρια, ένα πνευματικό παιδί, το Αγίου Σοφρονίου, που της είχε δώσει και το όνομά του. Σοφρονία, καλή ώρα εκεί που είναι στην Αγγλία τώρα, με την οικογένειά της. Και είδα και εκεί να έχει προσευχή, δυνατή προσευχή. Και μια άλλη φορά, εκεί στην Κόνιτσα που ήμουνα, η κυρία Μαρία, μέσα στην κουβέντα που κάναμε, τι ώρα θα ξύπναγε την άλλη μέρα, λέει, ξυπνάω νωρίς. Κυρία Μαρία, όταν λέμε νωρίς, τι εννοείς? Εξαρτάται τι ώρα θα φύγω για τη δουλειά μου, για τα χωράφια, για τις δουλειές που έκανε. Θέλω όμως, λέει, 2,5-3 ώρες πιο πριν να ξυπνήσω. Τι κάνεις μωρέ, 3, πιο μοιράζεις το γάλα. Κομποσχήνει, παιδί. Λέω, ποιος το έμαθε? Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Τον είχε παπά στο χωριό της, ήταν από εκείνα τα μέρη, προσφυγόπουλα.
και λέω πόσα κομμοσχήνια κάνεις. Άστο, δεν τα μετράω, ήθελε να μου πει. Άσε που δεν τα μετράς, ο κανόνας είναι συγκεκριμένος. Έφερνε λοιπόν το κομμοσχήνι της στο κατοστάρι και το γύρναγε 10, 20, 30 φορές. Και μετά έφευγε για τη δουλειά μου και την έβλεπα να λάμπει το πρόσωπό της. Έχει πολλούς λοιπόν γύρω μας που κάνουν πράγματα, αλλά υπάρχει και το πιο εύκολο από την προσευχή, η αγάπη. Και το ακόμα πιο εύκολο, η ταπείνωση. Να νιώθεις ότι είσαι ο τελευταίος και ας κάνεις πολλά πράγματα, τελευταίος να νιώθεις. Έτσι νιώθανε όλοι οι Άγιοι. Τι νομίζετε, μωρέ, ότι ο Γεροπαΐσιος έκανε και ότι είναι και σπουδαίος. Σκυμμένο το κεφάλι και όταν του λέγαμε τίποτα σπουδαίο εμείς, ντρέπονταν και έλεγε, ναι, τα λέτε, στο πιο χαζό καλόγερο. Εγώ τι προλαβαίνω, τίποτα δεν κάνω για το Θεό. Και σκατέβαζε τους Αγίους στη γη και τους Αγγέλους. Όταν τον πειράζαμε, αν υπάρχει άγγελος ή δεν υπάρχει, γύρναγε δίπλα και έκανε ότι χάιδευε, κανονικά. Να το εγώ το έχω. Εδώ το έχω το αγγελάκι και το χάιδευε. Και πολλές φορές ακούγαμε απ' έξω από το κελί του να μιλάει μέσα και όταν μετά άνοιγε δεν υπήρχε κανένας. Και όταν τον πιέσαμε να μας πει, να μωρέ, ήταν ένας άγγελος, ήρθε επειδή ήμουν πολύ στενοχωρημένος, ήρθε να μου κάνει παρέα και να μου κάνει παρηγοριά. Και ποιοι Άγιοι έρχονται, παππούλοι? Να, εκείνη η Ευθυμούλα συνέχεια έρχεται, μ' αγαπάει πολύ. Κι άλλος, να, εκείνος που πήρε στα χέρια του μικρό το Χριστούλη για τον Άγιο Σημεών του Θεοδόρου. Αλλά εκεί λέει, ντρέπομαι όταν μ' ακουμπάνε εκείνα τα χέρια και μ' ακουμπάει ο ευλογημένος. Γιατί του λέω ντρέπεσαι? Μωρέ, αυτά τα χέρια ακούμπησαν τον Χριστό και τον πήραν αγκαλιά. Και έρχονται αυτά τα χέρια να μ' ακουμπήσουν τώρα εμένα, τον παλιοκαλόγερο. Και έλεγε καμιά φορά, ήρθε και η Παναγίτσα, αλλά πολύ ντράπηκα και χάρηκα και ντράπηκα. Μάνα του Θεού, πού να σου δει και να μην τραπεί. Τι ήταν αυτό όμως που αγίασε τόσο πολύ το γέροντα Παΐσιο, που το λένε Αγιορείτες? Μα τι ήταν η αγάπη στους ανθρώπους. Έλειωσε ο γέροντας. Χιλιάδες γράμματα κάθε μέρα. Χιλιάδες μετάνοιες για τους ανθρώπους και χιλιάδες ώρες θυσίασε για μας όλους που πηγαίναμε εκεί και συνήθως του λέγαμε το κάθε χαζό που είχαμε να του πούμε. Και αυτός εκεί. Και ξέρετε, θα σας πω και ένα άλλο που μου ήρθε την ώρα της λειτουργίας στο μυαλό. Υπήρξαν και υπάρχουν και τώρα Αγιορείτες που ζουν τα τελευταία τους χρόνια μόνο με Θεία Κοινωνία. Ξέρετε, μωρέ, πόση αγιοσύνη θέλει αυτό για να αντέξει το σώμα μόνο με τη Θεία Κοινωνία που θα πάρει. Παπασάβας ο Πνευματικός, ο Άγιος Ιωακήμου Μικρογιαμανίτης, αυτός σπούδασε στην Αμερική, ήρθε στο Άγιον Όρος, δεν είχε γένεια για να γίνει μοναχός και ντρέποντα, έλεγε στον γέροντά του, πώς θα γίνω εγώ μοναχός που θα με κοροϊδεύουν όλοι που δεν θα έχω καθόλου γένεια. Και έκανα προσευχή, λέει και αυτός και ο γέροντάς του, και μετά έκανε μία γενιάδα που ακουμπούσε κάτω στο χώμα και ετοιμάζευε, τη δίπλωνε. Και είχε ένα σαπουλάκι
Το έβαζε μέσα και την έβαζε εδώ, στην τσέπη που είχε το ράσο. Και την έβγαζε, λέει, μόνο όταν κοινωνούσε. Θέλω να με βλέπει ο Χριστός όταν κοινωνά, όπως αυτός με έκανε με την γενιάδα μου. Και καφιόταν για την γενιάδα μου, τη χάρισε ο Χριστούλη. Κι άλλοι Άγιοι, χρόνια, ο Άγιος Ιωακήμ, ο γέροντας, 8 χρόνια νομίζω δεν έφαγε τίποτα, παρά μόνο κοινωνούσε κάθε μέρα. Και έλεγε τώρα η ευχή, σώμα και αίμα Χριστού, ισίαση ψυχής και σώμα. Να γιατί σας λέω να κοινωνάτε συχνά. Βγαίνει εδώ ο Χριστός. Τρέξτε να κοινωνήσετε. Τρέξτε να κοινωνήσετε και σας υπόσχομαι ότι εγώ θα σας συγχωράω όλες τις αμαρτίες. Όλες τις αμαρτίες. Μην αφήνουμε τον Χριστό. Δεν υπάρχει σπουδαιότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος πάνω στη γη. Τίποτα δεν είναι σπουδαιότερο. Από τη Θεία Κοινωνία παίρνει μέσα του το Χριστό και ενώνεται μέσα στο Άγιο Ποτήριο με όλα, ουρανός και γη. Ό,τι υπάρχει στον ουρανό, ζωντανό, Θεός, Παναγία, Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Προφήτες, Απόστολοι, Μάρτυρες, όσοι οι δίκαιοι, πατέρες, παλιοί Άγιοι, καινούργιοι Άγιοι, απλές ψυχές, όλοι, κατεβαίνουν και είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Μαζί με ό,τι υπάρχει κάτω στη γη, όσοι είναι βαπτισμένοι και δώστε ονόματα στον Παπά, χρούτσου, παίρνει ο Παπάς ένα πρόσφορο, ένα κομμάτι από το πρόσφορο, τρίβει ψυχουλάκια και διαβάζει ονόματα. Και εκεί συναντιόμαστε και με αυτούς που έφυγαν. Όποια ηλικία και να έφυγαν, είναι μες στο Άγιο Ποτήριο. Και όταν ερχόμαστε, τους συναντάμε. Παίρνουμε μέσα μας, ενωνόμαστε, γινόμαστε ένα. Γιατί είναι δώρο του Θεού. Τι σπουδαίο δώρο η Θεία Κοινωνία. Θέλω αυτές τις μέρες που έρχονται, η Μεγάλη Εβδομάδα, θέλω να κοινωνήσετε όλοι και μια και δυο και τρεις φορές. Και θα είμαι εδώ να σας εξομολογήσω και να σας πάρω τις αμαρτίες. Δεν είμαι, μωρέ, ούτε να σας δικάσω, ούτε να σας καταδικάσω, ούτε να σας κάνω να νιώσετε άσχημα. Πέστε τις αμαρτίες όλες και ο Παπάς θα σας διαβάσει την ευχή και θα ξεπληθούν όλες και γινόμαστε, λέει, λευκοί σαν το χιόνι, σαν το χιόνι, η καρδούλα μας, η ψυχή μας, το είναι μας. Και είμαστε έτοιμοι πάλι και πάλι. Και μη σας βάζει ο διάβολος σκέψεις. Καμιά φορά τις κάνει καλές να φαίνονται, έπου να πας εσύ τώρα να κοινωνήσω. Απαπαπαπα, και σένα δεν είναι. Μα δεν είναι η Θεία Κοινωνία ούτε βραβείο, ούτε βεβαίωση καμιάς αγιότητας. Η κοινωνία είναι φάρμακο, όπως είπαμε, ισίαση ψυχής και σώματος. Θα λείψω 2 μέρες, θα πάω στην Αθήνα να κάνω την κηδεία ενός πάρα πολύ καλού μου φίλου και συνεργάτη μου. Είναι ο πατέρας του που έφυγε και αυτός τώρα και γυρίζοντας μου βάλαν και μία ομιλία την Τρίτη το απόγευμα
Και θα γυρίσω, θα στα κάνω, κάνω στάση και στα τέλη να διαβάσω και στα τρία τα σημεία που χάθηκαν παιδιά μου. Να κάνουμε προσευχή και για τις ψυχές τους και για τους δικούς τους ανθρώπους. Είναι πολύ μεγάλη η ανηφόρα όταν χάνεις. Πολύ μεγάλη η ανηφόρα όταν χάνεις παιδί, και μάλιστα όταν το χάνεις τόσο άδικα. Μόνο αυτοί που έχασαν παιδιά ξέρουν τι σημαίνει. Θα είμαι εδώ την Παρασκευή για εξομολόγηση και Σάββατο απόγευμα, γιατί το πρωί στην Πρωταπριλιά θα πάμε να κάνουμε τη χειροτονία του Διάκου του Ενός, ο Κωνσταντίνος το Κυρκής, για να χαρεί και αυτός την Άγια Παπάς, τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση. Και μετά την άλλη, την Βογή, την εβδομάδα, θα είναι Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο του Λαζάρου, όλη την ημέρα εδώ, χωρίς διακοπή. Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη πρωί, θα είμαι πάλι εδώ. Γιατί σας αγαπάω, γιατί θέλω να είστε καλά και στην ψυχή και στην καρδιά και στη ζωή σας. Διευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Και όποιος θέλει να βοηθάτε λίγο στο στολισμό της Παναγίας, που θέλουμε να την έχουμε πάντα στολισμένη για να παίρνουμε τη χάρη και την ευλογία της, είναι μια Παναγιά από τις πιο θαυματουργές εικόνες που έχει η Ορθοδοξία μας, το αντίγραφο της Παναγίας εκεί. Χαίρομαι που υπάρχουν αυτοί που μας στολίζουν και έτσι θα συνεχίσουμε και ό,τι περισσεύει θα τα δώσουμε στο στολισμό του επιτάφιου.